συμπολίτες μας υποφέρουν, φοβούνται, αγωνιούν, χάνουν τη ζωή τους, χιλιάδες εξίσου. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό αριθμό απολειών. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που απαιτεί από όλους μας, πρωτίστως από την κυβέρνηση, τον κρατικό μηχανισμό, αλλά και από την αντιπολίτευση, τα κόμματα, όλους τους πολίτες, απαιτεί μια νέα συνείδηση συλλογικότητας, μια νέα συνείδηση αλληλεγγύης. Και βεβαίως πάρα πολύ συχνά στην πολιτική αντιπαράθεση υπάρχουν υπερβολές, υπάρχει υποκρισία, υπάρχει πλεώνασμα επικοινωνίας, ακόμα και προπαγάνδας. Οφείλετε να αναγνωρίσετε, σε αντίθεση με όσα είπατε πιο πριν, κύριε Μητσοτάκη, ότι η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, από το ξέσπασμα αυτής της πρωτοφανούς διαδικασίας, δεν χαρακτηρίστηκε η στάση της από αυτά τα συνήθη που πολλές φορές συνοδεύουν την πολιτική αντιπαράθεση. Και θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος απέναντι στους βουλευτές και στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί. Έχω βαθιά πεποίθηση ότι η εποχή μας δεν σηκώνει τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και όντως είναι κατώτερος των περιστάσεων όποιος σε μια τέτοια κατάσταση συμπεριφέρεται και πολιτεύεται με όρους ιδιοτέλειας κάθε είδους, πολιτικής ή και οικονομικής. Αυτό όμως πολλές φορές που δεν το είδαμε ως κύριο χαρακτηριστικό των κομμάτων και των βουλευτών, των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, το είδαμε από εκπροσώπους της κυβέρνησης. Σε ό,τι μια φορά θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί άκουσα και την εισαγωγή σας και το κλείσιμο της τοποθέτησής σας. Πιστεύω βαθιά ότι η ειλικρίνεια, η αφοσίωση χωρίς κομματικούς και μικροκομματικούς λογαριασμούς στην προσπάθεια να σωθούν όσο γίνεται περισσότερες ανθρώπινες ζωές, πρέπει να είναι σήμερα η προτεραιότητα όλων μας. Το καθήκον να μην αφήσουμε να βουλιάξει η κοινωνία μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια, πρέπει να είναι σήμερα το πρώτο καθήκον όλων μας. Η συστράτευση με κάθε δημόσιο μέσο, με όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για τη ζωή και την υγεία των συνανθρώπων μας, των γιατρών, των νοσηλευτών πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλους, πρέπει να είναι σταθερό μέλημα όλων μας. Θα πρέπει όμως, για να είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι στην κοινωνία, να διδαχθούμε και από τα λάθη και από τις παραλήψεις και να βλέπουμε την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Να διδαχθούμε από το χθες, γιατί το αύριο και το σήμερα και το χθες, γιατί το αύριο συνεχίζει να προβλέπεται δύσκολο. Και η κοινωνία και η χώρα πρέπει να σταθούν όρθιες. Οι επιστήμονες, δεν τα λέμε εμείς, σε όλο τον κόσμο, συνομολογούν ότι όχι μόνο δεν ξεμπερδέψαμε με την πανδημία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Ότι αναμένεται ένα τρίτο, ίσως χειρότερο κύμα πανδημίας. Το θέμα όμως είναι ότι δεν τα λέμε αυτά για να φοβήσουμε ή να φοβηθούμε. Για να προετοιμαστούμε και να προετοιμάσουμε τη χώρα, την κοινωνία, το εθνικό σύστημα υγείας, τον εαυτό μας. Και δεν θα προετοιμάσουμε αν τα ίδια λάθη, τις ίδιες παραλήψεις, τις ίδιες αβελτηρίες που οδήγησαν στην πολύ νεκρή τραγωδία του Νοέμβρη και του Δεκέμβρη, τη συνεχίσουμε. Αν αποδεχθούμε το απαράδεκτο ότι η πανδημία είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αν βολευτούμε με μακάβριες συγκρίσεις νεκρών και ποσοστά δράματος ανά χώρα, όπως κάνατε πριν από λίγο. Αν καλλιεργήσουμε τον εφησυχασμό ότι με το εμβόλιο, με το καλοκαίρι που θα έρθει, με τη βοήθεια του Θεού, το κακό θα περάσει. Το κακό δεν πρόκειται να περάσει αν δεν κάνουμε κάτι κι εμείς για να περάσει. Αν η κυβέρνηση που έχει την κύρια ευθύνη για όσα συμβαίνουν και όσα έρχονται δεν συνειδητοποιήσει
πόσο κόστισαν σε ζωές οι ιδιοληψίες που την καθοδηγούν, η αλαζονία της εξουσίας που τη διακρίνει, η άρνησή της να ακούσει, να συζητήσει, να συμμεριστεί τις απόψεις της κοινωνίας, των γιατρών, της αντιπολίτευσης και όσων δίνουν τη μάχη της ζωής, δεν πρόκειται να πάμε καλύτερα. Κομβικό σημείο της πρωτομιλίας σας ήταν το πόσο επιτυχημένη ήταν η διαχείριση του δεύτερου κύματος. Εάν αυτή είναι η βασική σας διαπίστωση, μετά από 4.500 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους Νοέμβρη και Δεκέμβρη, και έρχεστε εδώ για να μας πείτε πόσο πετυχημένη ήταν η διαχείριση του δεύτερου κύματος και τι καλά που τα κάνατε. Εσείς τα είπατε, δεν τα είπα εγώ. Μήπως το είπατε εκτός κειμένου που σας ξέφυγε. Αν αυτή είναι η διαπίστωση και ξεκινάμε από μια τόσο κομβική διαφορά αντίληψης για την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή βάση. Θα προσπαθήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο, θα προσπαθήσω να μην επιτρέψω στη σημερινή μου τοποθέτηση τον δικαιολογημένο θυμό που νιώθω, όχι ως επικεφαλής αντιπολίτευσης, ως πολίτης, να μην επιτρέψω ο δικαιολογημένος θυμός που νιώθω να επηρεάσει τους τόνους της κριτικής μου σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή. Καταφεύγω λοιπόν, αντί για χαρακτηρισμούς, σε λογικά ερωτήματα. Ερωτήματα που πιστεύω, κύριε Μητσοτάκη, έπρεπε ήδη να τα είχατε απαντήσει. Τα επαναφέρω όμως στον πολιτικό διάλογο. Δεν θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές αν εγκαίρως είχαν ληφθεί αποφασιστικά μέτρα ενίσχυσης ουσιαστικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το δεύτερο φωνικό κύμα της πανδημίας. Δεν θα είχαν περιοριστεί οι διαστάσεις της κοινωνικής τραγωδίας αν είχαν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους χώρους δουλειάς, τους χώρους εργασίας όπου συνοστίζονται μεγάλοι αριθμοί εργαζομένων, για τις δομές που φιλοξενούν χιλιάδες ανθρώπους, συχνά ευάλωτους και ευπαθείς. Δεν θα είχε δημιουργηθεί η απαραίτητη για κάθε δύσκολο μέτρο εμπιστοσύνη της κοινωνίας αν η κυβέρνηση δεν διακατεχόταν από το σύνδρομο του παντογνώστη, αν δεν συμπεριφερόταν δημόσια και προκλητικά με ασυγχώρητη αμέλεια και ανεμελιά, όπως ο ίδιος είπατε, αν αντί να ενισχύσετε την ενότητα της κοινωνίας δεν εξαπολύατε διαρκώς αστυνομικούς διωγμούς εναντίον πολιτών και νέων, αν δεν έδειχναν προς τη μεριά του πολίτη τον ένοχο διαρκώς εσείς και οι υπουργοί σας για τη δίθεν καταστρατήγηση των μέτρων, τα οποία όμως και εσείς παραβιάζατε. Δεν θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά το κύμα θανάτου αν εγκαίρως είχαν γίνει μαζικά τεστ στον πληθυσμό, δωρεάν για αυτούς που βρίσκονται στην ανάγκη να διαγνώσουν αν έχουν τον ιό ή όχι. Αν είχε υπάρξει σαφής και έγκυρη χαρτογράφηση της διάδοσης του ιού στην κοινότητα, αν είχαν ληφθεί μέτρα για τις μετακινήσεις και τον τουρισμό. Ξέρετε, θα μπορούσα από αυτό εδώ το βήμα να καταθέτω διαρκώς αν, τέτοια αν, 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 αν. Για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, την κατάσταση εκεί που βγήκε εκτός ελέγχου παρά τις προειδοποίησεις, την Αττική των εργατικών στρωμάτων, για τις αλληλοσυγκρούμενες δηλώσεις των στελεχών σας. Θέλω να καταλήξω όμως εκεί που πρέπει. Όλα αυτά τα αν που βασανίζουν σήμερα κάθε πολίτη, όχι εμένα που ομιλώ από αυτό το βήμα. Η κυβέρνηση και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, τα ξεπερνάτε χωρίς να τα απαντάτε, αλλά και με μια τεράστια, κατά την άποψή μου, έλλειψη συνέστησης.
έλλειψη συνέστησης της δραματικής κατάστασης, έλλειψη συνέστησης των ευθυνών που αντιστοιχούν στην πολιτεία, έλλειψη συνέστησης των λαθών που έχουν γίνει, έλλειψη συνέστησης της ανάγκης για κοινωνική αλληλεγγύη αυτή τη δύσκολη στιγμή και τέλος και έλλειψη συνέστησης της ανάγκης να μην προκαλείται τούτη την ώρα με απευθείας αναθέσεις, με έναν θολό χορό εκατομμυρίων και με νομοθετικές παρεμβάσεις αντιλαϊκής έμπνευσης εν μέσω της πανδημίας. Αλλά έχω καταθέσει μια πρόταση για διεξαγωγή προημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή για τα θέματα αυτά, τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να γίνει δεκτό το αίτημα. Θα προσπαθήσω όμως να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω αν το έχετε στο μυαλό σας. Είμαστε 2,5 μήνες σχεδόν σε σκληρό γενικό lockdown. Μέσα σε αυτούς τους μήνες έχουμε καταγράψει δραματικές απώλειες. 4.500 οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θρηνούν τον πατέρα, τη μητέρα, τη γιαγιά, τον παππού, τον συγγενή. Και τι κάνει η υπεύθυνη κυβέρνηση? Αντί να κάνει το παν για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των πολιτών, να θωρακίσει το εθνικό σύστημα, να βάλει φραγμούς στην πανδημία, ανταλώνεται σε άστοχες και μακάβριες στατιστικές. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να το πω ακόμα μια φορά. Οι νεκροί δεν είναι στατιστικοί, είναι άνθρωποι. Και οι οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους τους, δεν πρόκειται σήμερα να απαλληθεί ο πόνος τους, εάν τους λέτε ότι είναι θετικά τα νούμερα σε απόλυτο αριθμό σε σύγκριση με άλλες χώρες. Είναι άνθρωποι που πολλοί, αν όχι όλοι από αυτούς, θα μπορούσαν σήμερα να είναι μαζί μας. Αν είχατε ενισχύσει τα νοσοκομεία μας με μόνιμο προσωπικό, γιατί δεν είναι μόνο οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και οι άνθρωποι που θα τις τελεχώσουν αυτές τις μονάδες. Μας μιλάτε διαρκώς για έναν αριθμό 1.250 κλινών. Θέλω να αναρωτηθώ, πώς είναι δυνατόν να είχαμε φτάσει στο 100% της δυναμικότητας με 600 συμπολίτες μας? Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν, θα τα απαντήσετε μετά. Ναι, ήτανε πάνω από 650 στις κλίνες εντατικής θεραπείας από άλλα νοσήματα. Πώς είναι δυνατόν? Παρακαλώ, ησυχία. Θα τα πούμε αυτά. Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Έλεγα λοιπόν ότι αν είχατε ενισχύσει τα νοσοκομεία, αν είχατε στοχευμένα προστατεύσει σε ευάλωτες ομάδες, αν οι πολίτες δεν στιβάζονταν κάθε μέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν είχαμε μία σαφή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης έγκαιρα, με μαζικά και αξιόπιστα τεστ, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη εξέλιξη στην πανδημία. Γι' αυτό λέω ότι έχετε σοβαρές ευθύνες, πολύ σοβαρές. Και γίνονται ακόμα πιο σοβαρές, γιατί δείχνετε ότι δεν εννοείται να τις καταλάβετε αυτές τις ευθύνες. Δεν εννοείται να απομακρυνθείτε από αυτή την παγίδα της αυταρέσκειας και της αυτοικανοποίησης στην οποία έχετε πέσει και εσείς και η κυβέρνησή σας και στην οποία σας βυθίζουν όλο και πιο πολύ όσοι θέλουν να σας κρατούν εξαρτημένο από την επικοινωνιακή προστασία. Ξέρετε, το χειρότερο που μπορεί να πάθει ένας πρωθυπουργός να ζει σε μια γυάλα κλεισμένος από την πραγματικότητα. Αποκλεισμένος από την πραγματικότητα. Δεν εννοείται να κατανοήσετε ότι για να διορθώσετε τα πράγματα πρέπει να παραδεχθείτε λάθη και παραλήψεις. Όχι τα πήγαμε καλά και πετύχαμε στο δεύτερο κύμα.
Για σας όμως νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η τακτική. Δεν έχετε κάνει λάθη. Υπάρχουν ευθύνες όλων των άλλων, εκτός από τις δικές σας. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει για την οικονομία. Από το Μάρτιο σας καλούμε να πάρετε μέτρα για να προλάβουμε την ύφεση και φτάσαμε στο τέλος του 20 να καταγράφουμε τη βαθύτερη ύφεση σε όλη την Ευρώπη με τα δικά σας στοιχεία. Τα προσωρινά λουκέτα του lockdown γίνονται πλέον μόνιμα για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που θα δυνατήσουν να επανακινήσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εγκλωβισμένοι να ζουν με τα 534 ευρώ και λέτε ότι το ισοζύγιο παραμένει. Όταν θα σταματήσουν αυτά τα μέτρα στήριξης, να δούμε ποιο θα είναι το ισοζύγιο. Οι καταστηματάρχες σε όλη τη χώρα σας ακούν τη μια μέρα να ανακοινώνεται πιθανό άνοιγμα της αγοράς, την άλλη λουκέτο στα πάντα. Οι ίδιες παλινοδίες φυσικά αφορούν και την πορεία του εμβολιασμού. Κάθε μέρα άλλο σχέδιο. Πόσα θα παραλάβουμε, πότε θα τα παραλάβουμε, πού θα εμβολιάζονται οι πολίτες, πότε θα έχουμε επαρκή ποσοστό εμβολιασμένων για να πετύχουμε το επιθυμητό ποσοστό της ανοσίας στην κοινότητα, είναι κρίσιμα ερωτήματα. Δεν τα απαντάτε. Όλα χύμα, όλα στην τύχη. Το μόνο που δεν ήταν στην τύχη ήταν το πόσο έγκαιρα οργανώσατε τον εμβολιασμό των δικών σας τελεχών και των οικογενειών τους, που αν δεν παρεμβαίναμε εγκαίρως, θα συνεχιζόταν μέχρι σήμερα με εξαιρετικούς ρυθμούς. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε αναρωτηθεί επίσης γιατί σας ακούμε διαρκώς, γιατί διαρκώς επιστρατεύετε την έννοια της ατομικής ευθύνης. Γιατί διαρκώς μιλάτε για πολίτες που δεν πειθαρχούν, όπως λέτε, στα συνεχόμενα lockdown. Γιατί βασικό σας έργο, εκεί έχετε καλό συντονισμό, είναι αλήθεια, είναι η επιτήρηση και η επιβολή προστήμων και γιατί οι πολίτες δεν πειθαρχούν. Αν ισχύει αυτό. Γιατί δεν σας έχουν εμπιστοσύνη, κύριε Μητσοτάκη, σε εσάς δεν έχουν εμπιστοσύνη. Σε εσάς και στην κυβέρνησή σας. Διότι οι πολίτες βλέπουν, ξέρουν και καταλαβαίνουν ότι έχετε χάσει τον έλεγχο. Γιατί οι πολίτες βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι πορεύεστε στα τυφλά, βλέποντας και κάνοντας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχετε κουράσει πια τους πολίτες. Και κάθε μέρα τους κουράζετε όλο ένα και περισσότερο. Ξέρετε, ο πολίτης θα ήταν πρόθυμος να δεχθεί τα λάθη, αν γινόταν ειλικρινής προσπάθεια να διορθωθούν. Όταν όμως δεν αναγνωρίζονται καν, πώς να γίνει προσπάθεια να διορθωθούν. Ο πολίτης θα ήταν πρόθυμος να ακούσει τις δικαιολογίες σας, αν έβλεπε ότι κι εσείς τον ακούτε. Θα ήταν πρόθυμος να υπομείνει, αν έβλεπε ότι η υπομονή του δεν γίνεται κατάσταση ευκαιρίας για νόμους που απειλούν το σπίτι του, τη δουλειά του, την ελευθερία του, τις ελευθερίες του, την ίδια τη ζωή του. Θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα το κόστος της μάχης, αν δεν έβλεπε ότι πέρα από το ότι δεν παραδέχεστε λάθη και ωρεοποιείτε διαρκώς την πραγματικότητα, εκμεταλλεύεστε κιόλας αυτές τις δύσκολες ώρες για να προετοιμάσετε ενδεχομένως ακόμα πιο δύσκολες το επόμενο διάστημα. Και το χειρότερο που θα σας πω είναι αυτό που βλέπουν πια ακόμα και όσοι σας ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Εκλεγήκατε με κύριο πρόταγμά σας να φτιάξετε επιτελικό κράτος. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτό το επιτελικό κράτος? Πού είναι το επιτελικό κράτος? Εδώ βλέπουμε μπροστά μας μια πρωτοφανή επιτελική ανικανότητα του κράτους. Θα με πείτε υπερβολικό. Θα με πείτε άδικο. Ωραία. Πάμε λοιπόν συγκεκριμένα. Κύριε Μητσοτάκη, στις 5 Νοεμβρίου
Λέγατε στις 5 Νοεμβρίου που ξεκίνησε το δεύτερο lockdown ότι 3 εβδομάδες lockdown είναι αρκετές και από Δεκέμβρη θα είμαστε ξανά ελεύθεροι. Στις 17 Νοεμβρίου ο κυβερνητικός σας εκπρόσωπος τότε διαβεβαίωνε ότι τα σχολεία δεν θα μείνουν κλειστά μέχρι τα Θεοφάνεια. Μια μέρα μετά ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει η εστίαση πριν τα Χριστούγεννα. Τι έγινε τελικά, 2 μήνες μετά? Άνοιξαν μόνο τα δημοτικά την προηγούμενη Δευτέρα και η εστίαση είναι ακόμα κλειστή. Ορίστε η δηλώση σας. Παρακαλώ. Δεύτερο παράδειγμα. Το πρωί της Δευτέρας Ιανουαρίου ο κύριος Γεωργιάδης δήλωνε ότι το ενδεχόμενο τώρα της Δευτέρας Ιανουαρίου, αρχές του έτους, να ανοίξει το λιανεμπόριο σε ζώνες δεν έχει αποκλειστεί. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο κύριος Πέτσας ανακοίνωσε παράταση του γενικού lockdown. Επόμενο παράδειγμα. Φτάσαμε στο σημείο να επέμβει εισαγγελέας για δήλωση του υπουργού σας, κύριο Γεωργιάδη. Όλος παραδόξος δεν είναι σήμερα εδώ. Δεν τον βλέπω στα κυβερνητικά έδρανα, μήπως το απαγορεύσατε. Ο οποίος αποκάλυψε για την περίπτωση του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας το εξής: τότε κάποιοι λοιμοξιολόγοι μας έλεγαν ότι θα πρέπει να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν την εορτή του Αγίου Δημητρίου. Ακούστε, ακούστε. Εμείς από σεβασμό στην παράδοση, στην Ορθοδοξία, στην πίστη, δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Διαψεύσατε κακήν κακός τον υπουργό σας. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς μαρτύρησε, να το πω έτσι, ότι ο Περιφερειάρχης κύριος Τζιτζικώστας από τις 22 Οκτωβρίου σας το έχει εισηγηθεί, γνωρίζοντας προφανώς από πρώτο χέρι την κατάσταση. Και όμως, τι εμφανιστήκατε να μας πείτε 1,5 μήνα μετά, εσείς ο ίδιος? Διαβάζω επιλέξη. Έχω πει εκ των υστέρων, δεν μπορεί να έκλειναν τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά ξέρετε, τότε δεν υπήρχαν αιτήματα από κανέναν να κλείσουμε νωρίτερα. Από κανέναν. Ποιον κοροϊδεύετε? Γιατί δεν παραδέχεστε τα λάθη που παραδέχονται όλοι? Όταν, κύριε Μητσοτάκη, η μία σας δήλωση αντιστρατεύεται την άλλη, όταν ο ένας σας υπουργός αντιστρατεύεται τον άλλο, όταν το ψέμα επιστρατεύεται για να καλύψει την ανικανότητα, τότε πώς θέλετε ο πολίτης να σας εμπιστευτεί? Δεν κάνατε τίποτα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δεν πήρατε έγκαιρα μέτρα για τη Βόρεια Ελλάδα όταν χρειάζονταν. Δεν ενισχύσατε ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και η χώρα έφτασε τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη να καταγράφει θλιβερή πρωτιά σε θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού και 4 στους 5, 80%, σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία είναι, ας το πω έτσι, φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, να χάνονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Παρακαλώ, το βήμα. Εκτός ΜΕΘ, 4 στους 5. Και εσείς ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε για το επιτυχημένο, την επιτυχημένη διαχείριση του δεύτερου κύματος. Να δηλώνετε ικανοποιημένος πάνω στα συντρίμια. Αλλά οι Financial Times έφτασαν να αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα ξεπέρασε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ σε θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού στην στιγμή της κορύφωσης του δεύτερου κύματος. Ορίστε. Και ο Bloomberg να κατατάσσει την Ελλάδα
στην 50η θέση ανάμεσα σε 53 χώρες με βάση την ανθεκτικότητα της πανδημίας. Στην 50η θέση ανάμεσα σε 53. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει Financial Times, Bloomberg, για τις κρίσιμες δύσκολες στιγμές που περάσαμε, επαναλαμβάνω, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Και αυτό γιατί? Γιατί παρά τα γεγονός ότι έχουν ληφθεί τα πιο αυστηρά μέτρα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα κατέγραψε μια θλιβερή πρωτιά σε θνητότητα τέλη Νοεμβρίου με το ποσοστό των θανάτων των συνανθρώπων μας επί συνολικών κρουσμάτων να διαμορφώνεται στο 6,3%. Ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει και με τον αριθμό των τεστ, που δεν ήταν επαρκή. Διότι με λίγα τεστ και μη στοχευμένα τεστ δεν έχεις την πλήρη διάσταση των κρουσμάτων. Άρα πιθανότατα ο αριθμός αυτός των θανάτων να αναφέρεται σε πραγματικό αριθμό κρουσμάτων πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφεται διαρκώς. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, θα ήθελα έτσι με ειλικρίνεια να σας πω. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, εσείς θεωρείτε ότι η παρουσία σας σήμερα εδώ στη Βουλή ήταν μια παρουσία ενός υπεύθυνου πρωθυπουργού, να μας λέτε ότι πετύχαμε και ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη ως κυβέρνηση για την τραγωδία που βιώνει η χώρα, ίσα-ίσα να μας πιστώσετε την επιτυχία? Είναι η στάση ενός υπεύθυνου πρωθυπουργού ή είστε απλώς ανεύθυνος? Πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι πολίτες στο τελευταίο διάστημα πείθονται για το τελευταίο. Ό,τι και αν λέει, ό,τι και αν λέει, προσέξτε, η συντεταγμένη προπαγάνδα, φοβάμαι ότι δεν είστε ο πρωθυπουργός που δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά ο ανεύθυνος πρωθυπουργός. Τόσο ανεύθυνος, ώστε να συμπεριφερθείτε με τον πιο περιφρονητικό τρόπο στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της μάχης. Πρώτα ήταν τα υποκριτικά χειροκροτήματά σας, μετά ήταν τα δάκρυα του υπουργού σας, αλλά στην πράξη τους αφήσατε και συνεχίζετε να τους αφήνετε μόνους, εντελώς μόνους απέναντι στην πανδημία. Τους αφήσατε με απλήρωτες υπερορίες. Τους κάνατε ακόμα και ένορκη διοικητική εξέταση, ΕΔΕ, στον Άγιο Σάββα, επειδή νόσησαν οι άνθρωποι. Και εσχάτως, ο υφυπουργός σας, ο συμπαθής κύριος Κονταζαμάνης, τους έριξε και την ευθύνη για την εκατόμβη των νεκρών των τελευταίων μηνών. Όμως όλα αυτά εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαία. Η ανευθυνότητα, η αδιαφορία, τολμώ να πω, απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες συνδέεται επίσης με συγκεκριμένες αξίες, ιδέες και στρατηγικές που σας χαρακτηρίζουν και καθορίζουν το αμέριστο ενδιαφέρον σας για κάποιες κοινωνικές ελίτ και την αμέριστη αδιαφορία σας για κάποιες δημιουργικές κοινωνικές κατηγορίες. Φέρεστε όπως φέρεστε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί για χρόνια βρισκόσασταν και συνεχίζεστε να βρίσκεστε απέναντι στη δημόσια υγεία και όποιον τη στηρίζει και την υπηρετεί. Η παράταξή σας και εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, έχετε απολύσει, έχετε συκοφαντήσει, έχετε απειλήσει, έχετε υποβαθμίσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια τους ανθρώπους του δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα τους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους ανθρώπους στη δημόσια υγεία και τους ανθρώπους της. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας προκαλεί λοιπόν καμία έκπληξη που επιλέξατε σε καιρό πανδημίας, γιατί η επιλογή πολιτική ήταν αυτή, να μην κάνετε ούτε μία πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, παρά μονάχα ανακοινώσατε για όσους επικουρικούς γιατρούς είναι μέσα στις ΜΕΘ, δεν ξεπερνάνε τους 200 όλη την Ελλάδα, για αυτούς υπόσχεση μονιμοποίησης. Και βεβαίως δεν είναι και τυχαίο ότι φέρατε έναν προϋπολογισμό για το 2021 που προβλέπει μείωση των δαπανών για την υγεία, σχεδόν 600 εκατομμύρια.
Γιατί για εσάς το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν, δυστυχώς είναι και παραμένει βαρύδι. Γιατί το πιστεύω σας είναι η ιδιωτική υγεία και η σύμπραξη με τα δημόσια νοσοκομεία ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Είναι η κερδοσκοπία και σε αυτό το κρίσιμο τομέα της υγείας και της ζωής, θα πω εγώ. Και θα το πω άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι είναι ατύχημα η παράταξή σας που έχει αυτές τις απόψεις χρόνια για τη δημόσια υγεία να διαχειρίζεται σήμερα αυτή την κρίσιμη κατάσταση της πανδημίας. Η ιδεολογική πολέμη του ΕΣΥ και της δημόσιας υγείας να είναι στα ηνία της χώρας αυτή την κρίσιμη στιγμή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χρειάζεται χρόνος και ψυχραιμία για να απαριθμίσει κανείς τις αβάσταχτες ελαφρότητες και παλαινοδίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στη δύσκολη αυτή περίοδο. Χρόνος και ψυχραιμία. Γιατί σε τέτοιες στιγμές η πολιτική αυτοσυγκράτηση δεν είναι απλώς αρετή. Είναι ανάγκη κοινωνική και ενδεχομένως όρος επιβίωσης. Θέλω να επαναλάβω ότι από την αρχή της πανδημίας ίσουμη η επιστημονική κοινότητα, καθώς και η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, διαμαρτύρεται ότι τα στοιχεία δεν επαρκούν. Και όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, ενώ τα στοιχεία που έχουν για να πάρουν αποφάσεις, η επιδημιολογική εικόνα, και όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο με το διπλό σύστημα καταγραφής, η απάντησή σας, κύριε Μητσοτάκη, ήταν να το ξορκίσετε. Αντί να απαντήσετε, δηλώσατε ενοχλημένος με τη συζήτηση που γίνεται περί διπλών βιβλίων. Και κάποιοι φαίνεται ότι αφουγκράστηκαν την ενόχλησή σας και έσπευσαν και σε απολύσεις δημοσιογράφων που έκαναν ρεπορτάζ. Αυτό έγινε. Όποιος αρνείται τον μύθο σας, καταγράφοντας απλά την πραγματικότητα, τον στέλνετε, επιθυμείτε να σταλεί στο πυρ το εξώτερο. Έχετε δυσανεξία στην κριτική. Έχετε όμως δυσανεξία και στην αλήθεια. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι ο ΕΟΔΗ κατέγραψε αρχές Γενάρη, τις προηγούμενες μέρες, 34 κρούσματα στην Κοζάνη που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο. Και ζητάει ο Περιφερειάρχης, δεν ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπος, της Δυτικής Μακεδονίας να έρθει ο εισαγγελέας να παρέμβει. Οι επιστήμονες καταγγέλουν την ελιπέστατη εικόνα στη βάση της οποίας καλούνται να βγάλουν συμπεράσματα και να προτείνουν μέτρα. Και εσείς χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης, με ανθρώπινες ζωές να διακυβεύονται, λέτε ότι όλα πάνε καλά. Αρνείστε να ακούσετε την κριτική των ειδικών. Αρνείστε να δώσετε στη δημοσιότητα εδώ και 2 μήνες που τα ζητάμε. Γιατί αλήθεια, τα πρακτικά της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Αρνηθήκατε ακόμα και την πρόταση να πάμε σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ή μήπως γι' αυτό ακριβώς το αρνηθήκατε τώρα. Επειδή ζήτησα παρουσία εκπροσώπων της Επιτροπής και θα ερχόσασταν ενώπιο με τις αντιφάσεις σας. Ή μήπως γι' αυτό αρνείστε να συγκαλέσετε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. 2 μήνες έχουμε κάνει έτοιμα. Με την παρουσία του Υπουργού και εκπροσώπων λοιμοξιολόγων. Γιατί δεν τη συγκαλείτε, τι φοβάστε? Ζήτησα πράγματα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμως, με επίγνωση των στιγμών, να μοιραστούμε. Δεν ζήτησα από την Πρόεδρο, κατέθεσα την πρόταση στην Πρόεδρο, είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού βέβαια, στη σύγκληση του Συμβουλίου. Αλλά η έννοια ήταν να μοιραστούμε οι πολιτικές δυνάμεις την ενημέρωση των ειδικών, να ανταλλάξουμε απόψεις ακόμα και να συναποφασίσουμε για το τι μέλη γενέστε. Τι απαντήσατε? Ότι ένα τέτοιο συμβούλιο θα ήταν πρωτοβουλία πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό είπατε. Πίσω από κλειστές πόρτες. Εσείς αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, τις αποφάσεις που έχετε πάρει, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία της ζωής μας, τις παίρνετε με ανοιχτές πόρτες?
Στη Βουλή εδώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης και έτσι θα πρέπει να είναι. Όταν κάποιος σας καλεί για συνεννόηση και εσείς απαντάτε αντιπαράθεση στη Βουλή, δείχνετε τις προθέσεις σας. Δεν χρειάζεται να έρχεστε σε αυτό εδώ το βήμα υποκριτικά και να μιλάτε για ενότητα. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι αδιαφορήσατε σε πολλές περιπτώσεις και ακόμα και σήμερα αδιαφορείτε για τη γνώμη των ειδικών? Δεν είναι αλήθεια ότι αδιαφορήσατε και αδιαφορείτε για τη γνώμη των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των οργανώσεών τους? Δεν είναι αλήθεια ότι αδιαφορήσατε και αδιαφορείτε για τη γνώμη των ανθρώπων της αγοράς, των οργανώσεών τους, για την οικονομία? Αγνοείτε τους πάντες. Αποφασίζετε μόνο σας και υλοποιείτε. Όχι μόνο πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά και με κλειστά τα αυτιά. Και με κλειστά τα μάτια, θα έλεγα, σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν ακούτε κανέναν και δεν θέλετε, και αυτό είναι το χειρότερο, να δείτε τα αποτελέσματα της ανικανότητας, της ανεμελιάς, των ιδεοληψιών σας. Όταν όμως κανείς επιμένει στο λάθος, όταν αρνείται να ακούσει, να δει, να συνομιλήσει, να κατανοήσει, τότε επιμονή στο λάθος είναι χειρότερη από το ίδιο το λάθος. Ερωτώ και πάλι λοιπόν, για ποιο λόγο η χώρα συνεχίζει να μην παρέχει σε κάθε πολίτη που το χρειάζεται δωρεάν και το έχει ανάγκη δωρεάν το μοριακό τεστ? Έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία ανοιχτή στο διαδίκτυο για rapid test. Δεν σας έχει πει κανένας λοιμοξιολόγος ότι αυτή, κανένας επιστήμονας στον τομέα της στατιστικής, στατιστικολόγος, δεν σας έχει πει κανένας ότι είναι λάθος, μεγάλο λάθος αυτό? Πρώτα απ' όλα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενώ το Δεκέμβρη κάναμε μαζικά μοριακά τεστ, σήμερα έχουν μειωθεί τα μοριακά τεστ και γίνονται rapid. Τα rapid δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό ευκρίνειας και αξιοπιστίας σε σχέση με τα μοριακά τεστ. Και δεν σας έχει πει κανείς ότι είναι ο λάθος τρόπος, αντί να πηγαίνεις στοχευμένα εκεί που πρέπει να πας, διότι έχει στοιχεία για να ελέγξεις σε κλειστές δομές, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, όπου εκεί κατά σειρό είναι είχαμε κρούσματα, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Δυτική Μακεδονία, στην Αττική, να πας να ελέγξεις εκεί, να καλείς τους πολίτες να μπουν σε μια διαδικτυακή διαδικασία, όπου εκεί ενδεχόμενα θα πάνε αυτοί οι οποίοι έχουν έγνοια και άρα πιθανότητα να παίρνουν και μέτρα προστασίας απέναντι στον ιό. Φέρνετε αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική εικόνα με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο συνεχίζουμε να βαδίζουμε στα τυφλά? Για ποιο λόγο συνεχίζετε να παίρνετε αποφάσεις που δεν εδράζονται σε καμία σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση? Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη που κάνατε και πριν από 3 μήνες και οδηγηθήκαμε στο δεύτερο lockdown. Επίσης, για ποιο λόγο άνοιξαν τα δημοτικά σχολεία ακριβώς όπως έκλεισαν και αφιερώνατε ώρες επί ώρων να μας ρωτάτε να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν, ποια είναι η θέση σας? Μα το θέμα δεν είναι αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν. Όλοι θέλουμε να ανοίξουν. Πώς θα ανοίξουν το ζήτημα? Άνοιξαν με τάξεις 25 και μαθητών, όπως έκλεισαν, χωρίς πρόβλεψη για μαζικά δωρεάν υποχρεωτικά τεστ σε όλους τους διδάσκοντες, χωρίς την αναζήτηση επιπλέον αιθουσών, είτε εντός των σχολικών μονάδων, είτε στην ευρύτερη κοινότητα, όπως υποδείκνυαν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ για το άνοιγμα των σχολείων 31 Αυγούστου. Παρακαλώ, στα πρακτικά. Χωρίς τις προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας, χωρίς επιτάχυνση των 10.000 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση που είχε εξασφαλίσει η δική μας κυβέρνηση, χωρίς κανένα πρωτόκολλο σε περίπτωση που οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί νοσήσουν. Επίσης, για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η ίδια και απαράλλακτη κατάσταση συνωστισμού στα λεωφορεία
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τόσο δύσκολο είναι να αραιωθούν δρομολόγια, να βρεθούν λύσεις. Αλλά ξέρω, κουνάει το κεφάλι του κ. Μητσοτάκης, διότι μας είχε πει από αυτό το βήμα, στα λεωφορεία δεν κολλάει. Δεν κολλάει στα λεωφορεία. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Για ποιο λόγο επίσης τα εργοστάσια, βιοτεχνίες, μεγάλες παραγωγικές μονάδες λειτουργούν δίχως μέρημνα από την πολιτεία. Και ειδικά για αυτές τις περιοχές πιστεύω ότι έχετε ευθύνη που έχετε αφήσει αυτή την κατάσταση. Και εμφανίζονται μετά και οι υπουργοί σας να κουνάνε το δάχτυλο στους ανθρώπους που με κίνδυνο της ζωής τους πηγαίνουν κάθε πρωί για το μεροκάματο. Το είπα ξανά από αυτό το βήμα. Ένας εργαζόμενος καλείται να δώσει από την τσέπη του 60 ευρώ για το τεστ, αν αισθανθεί αδιαθεσία, και μετά από 15 μέρες καραντίνας να δουλέψει ένα μήνα απλήρωτες υπερορίες. Αυτό θεσμοθέτησε η κυβέρνησή σας, κύριε Μητσοτάκη, δια του κύριου Βρούτση, που τον καταβάσατε από τα υπουργικά έδρανα και κάθεται τώρα στο έδρανο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Αυτό θεσμοθέτησε. Το κατανοείτε αυτό? Τι να δηλώσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που αισθάνεται μια αδιαθεσία? Γιατί να δηλώσει? Κάθεται να περάσει. Και όταν είναι ασυμπτωματικός αλλά φορέας, συνοστίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάει στη δουλειά του. Εκεί που, όπως λέτε, δεν κολλάει. Αλλά πάμε τώρα στο κρίσιμο θέμα του εμβολιασμού. Μακάρι τη μισή ενέργεια που ξοδέψατε για να μας πείτε ότι μόνο με το εμβόλιο, το τονίζω, μόνο με το εμβόλιο θα τελειώσουμε αυτή την περιπέτεια, να τη δίνατε και στην οργάνωση αυτού του ενός σοβαρού και αξιόπιστου σχεδίου για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Γιατί είναι πολύ κρίσιμη ιστορία ο εμβολιασμός. Το Σεπτέμβρη, ο κύριος Κικίλιας δήλωνε ότι θα έχουμε μέχρι το Δεκέμβρη 700.000 εμβόλια. Και το Νοέμβρη ανακοίνωνε τη δημιουργία 1.018 εμβολιαστικών κέντρων για τον εμβολιασμό 2.117.000 πολιτών κάθε μήνα. Ορίστε. Το Δεκέμβρη, λοιπόν, δήλωνε ότι θα εμβολιάζονται περίπου 2 εκατομμύρια το μήνα. Στις 8 Γενάρη, όμως, εσείς, κύριε Μητσοτάκη, μας είπατε ότι τελικά θα εμβολιάζονται 8.000 τη μέρα και αυτό είναι επίτευγμα. Παρακαλώ. Και την επόμενη μέρα, να τα δώσω μαζί, ο κύριος Χαρδαλιάς μας είπε ότι θα φτάσουμε τελικά στο μεγάλο επίτευγμα των 17.500 εμβολίων τη μέρα. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοινώνει ότι μέχρι τέλος Γενάρη θα έχουν εμβολιαστεί 400.000 πολίτες. Και εσείς στην πρόσφατη τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε ότι μέχρι το Μάρτι τελικά θα πάμε στα 2 εκατομμύρια πολιτών. Κάτι που σημαίνει με απλή διαίρεση προς τις 75 επόμενες μέρες, ως το τέλος του Μάρτιου, ότι θα γίνονται κατά μέσο όρο 26.000 εμβολιασμοί την ημέρα. Να δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Αντί για 1.018 εμβολιαστικά κέντρα, θα τεθούν σε λειτουργία μόλις την επόμενη εβδομάδα 144. Με πρώτη συνέπεια, οι ηλικιωμένοι άνω των 85 ετών να καλούνται από την προηγούμενη Δευτέρα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία να εμβολιαστούν. Με πολύ σοβαρό κίνδυνο να νοσήσουν. Δεν θα αναφερθώ σε ευθράπελα που έχουν γίνει, διότι λάθη γίνονται. Εσείς είπατε τι καλά που σας τα λένε όλοι. Εμείς παίρνουμε και μηνύματα αγανάκτησης από πολίτες που τους καλούν να πάνε από τη Λέσβο στην Λίμνο για να εμβολιαστούν, γέροντες άνθρωποι, ή από λάθη που γίνανε που στέλνουν ανθρώπους από την Εύβοια στην Κάρπαθ. Αυτά γίνονται. Πιστεύω να τα διορθώσετε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Μέχρι τις 11 Γενάρη είχαν εμβολιαστεί με βάση την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας περίπου 50.000 πολίτες.
Δηλαδή κατά μέσο όρο 5.000 την ημέρα. Με απλά μαθηματικά δηλαδή, για να φτάσουμε στο στόχο που θέσατε για το Γενάρη, οι ημερήσιοι εμβολιασμοί θα έπρεπε να έχουν ήδη τριπλασιαστεί. Και για να φτάσουμε στο στόχο που θέσατε για το Μάρτι, θα πρέπει να έχουν πενταπλασιαστεί. Με όλα όσα ανέδειξα πριν από λίγο για την εικόνα που δείχνει αυτή η κυβέρνηση, ποιος πολίτης μπορεί να εμπιστευτεί ότι αυτό είναι πιθανό να γίνει? Μακάρι να το καταφέρετε. Εδώ θα είμαστε να σας βοηθήσουμε να το καταφέρετε. Αυτά όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι εκτός πραγματικότητας. Θα περίμενα λοιπόν να βγείτε να δώσετε μια ξεκάθαρη εικόνα και μια ξεκάθαρη δέσμευση στον ελληνικό λαό και να κινηθείτε επιτέλους με σοβαρότητα. Η Ελλάδα σήμερα έχει εμβολιάσει, σύμφωνα με τις δικές σας, τα δικά σας στοιχεία, το 0,60-62% του πληθυσμού. Τη στιγμή που μια γειτονική μας χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 3 εκατομμύρια λιγότερο πληθυσμό, το Ισραήλ, έχει εμβολιάσει το 22% του συνολικού πληθυσμού. 0,62, προσέξτε, έχει εμβολιαστεί για πρώτη φορά. Δεν μιλάμε για ανοσία. Ανοσία θα πάθουμε, επιδιωκόμενη ανοσία θα έχουμε όταν θα εμβολιαστούμε και δεύτερη φορά. Και επειδή βλέπω ότι πολλοί από εσάς δυσανασκετείτε όταν ακούτε Ισραήλ και θέλετε να συγκρινόμαστε μόνο με τις ευρωπαϊκές χώρες, να δούμε και σε τι επίπεδο βρίσκεται η χώρα μας. Χώρες όπως η Εστονία, η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Κροατία έχουν εμβολιάσει υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την Ελλάδα. Και για κάθε εμβολιασμό που θα μπορούσαμε να είχαμε εξασφαλίσει, αλλά δεν τον έχουμε, να ξέρετε, διότι εσείς αναφερθήκατε στο σύνολο των εμβολίων που έχουμε προαγοράσει. Μάλιστα, και μπράβο και πολύ σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, θα πω μετά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να εμβολιαστούμε του χρόνου τέτοιο καιρό. Το ζήτημα είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι βασική παράμετρος στη συνάρτηση που μας αφορά. Διότι κάθε στιγμή που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, κάποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν. Για κάθε εμβολιασμό που θα μπορούσαμε να είχαμε εξασφαλίσει, αλλά δεν τον έχουμε, μια ανθρώπινη ζωή μπαίνει σε κίνδυνο. Και είναι, θα έλεγα, το λιγότερο παράδοξο, για να μην πω προκλητικό, με αυτό τον πενιχρό αριθμό, στο ρυθμό του εμβολιασμού, να πανηγυρίζετε. Και είναι πρόκληση να δηλώνετε ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει, για να δικαιολογήσετε αυτόν τον απελπιστικά αριθμό, χαμηλό ρυθμό των εμβολιασμών. Επαναλαμβάνω, κύριε Μητσοτάκη, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου όταν δεκάδες συμπολίτες μας καθημερινά κάνουν άδικα τη ζωή τους. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη, γιατί κάθε μέρα μπορούμε να σώσουμε ανθρώπους. Ειδικά τώρα που έρχεται ένα πολύ δύσκολο χειμερινό τρίμηνο. Αλλά αυτό απαιτεί στρατηγική, απαιτεί σχέδιο, απαιτεί οργάνωση, απαιτεί ταχύτητα. Πολύ φοβάμαι ότι τίποτα από αυτά δεν διαθέτει το επιτελικό σας κράτος. Σπεύσατε πριν από λίγο να απαξιώσετε την πρόταση που διατύπωσα για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία ώστε να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πατέντες για τα εμβόλια. Και ως συνήθως κάνετε, να διαστρεβλώσετε κιόλας το μήνυμα όσων είπα. Αλλά μάλλον είστε και εδώ εξαιρετικά αναξιόπιστος να καταγγέλλετε μια πρόταση την οποία έχει προτείνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ο διακεκριμένος καθηγητής, ο κύριος Μόσιαλος, και την οποία και εσείς ο ίδιος υπογράψατε. Και εσείς ο ίδιος υπογράψατε. Καταθέτω στα πρακτικά. Είχατε δημόσια υπερασπιστεί αυτή την πρόταση, λέγοντας τα εξής. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ανταμείψουν τους κατασκευαστές εμβολίων αγοράζοντας τις πατέντες τους σε λογικές τιμές, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και τώρα μας λέτε, και μάλιστα αυτό που έχει ενδιαφέρον, είτε μια φορά χειροκρότησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Μητσοτάκη,
Μια φορά κυροκρότησα. Ναι, άμα με χειροκροτάγατε κι εσείς, κύριε Πλεύρη, θα είχατε πρόβλημα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν εμβολιαστήκατε, αλλά θα έβγαινε ο κύριος Βελόπουλος να λέει ότι φταίει το εμβόλιο. Μια φορά λοιπόν χειροκροτήσατε και ξέρετε ποια ήταν αυτή. Όταν υπερασπιζόμενοι τις ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες μας σαρκάσατε λέγοντας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα κρατικοποιήσετε τη Pfizer. Όχι κύριε Μητσοτάκη, δεν σας ζητάμε να κρατικοποιήσουμε τη Pfizer. Ζητάμε όμως αυτό που κι εσείς υποστηρίξατε. Το εμβόλιο πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Γιατί είναι επί της ουσίας ένα συλλογικό δημόσιο αγαθό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει με μεγάλα ποσά τις έρευνες που χρειάστηκαν για να αναπτυχθούν αυτά τα εμβόλια από ιδιωτικές εταιρείες. Άρα έχει και το δικαίωμα και την υποχρέωση να κάνει πιο δυναμικές κινήσεις. Και σήμερα υπάρχουν ήδη δεκάδες παραγωγικές μονάδες εμβολίων στην Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε «Αν δεν είναι όλοι υγιείς, αναφερόμενος στον παγκόσμιο πληθυσμό, δεν θα είναι κανένας ασφαλής, διότι ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης όπου οι μετακινήσεις είναι διαρκείς». Άρα λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία για την αύξηση της παραγωγής των εμβολίων, αν εξασφαλιζόταν η πατέντα, είναι κρίσιμη. Και την έχουμε αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσείς απλά γράψατε ένα άρθρο, δεν ξέρω αν συνειδητοποίησατε και τι υπογράφετε. Θέλω να σας θυμίσω τη φράση του ανθρώπου που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο κατά της πολυμελίτιδας, η οποία μάστιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα, του Τζόνα Σόλκ. Ρωτήσαν λοιπόν τον Τζόνα Σόλκ σε ποιον ανήκει η πατέντα του εμβολίου και αυτός απάντησε. Στους ανθρώπους ανήκει. Δεν υπάρχει πατέντα. Πώς μπορείς άλλωστε να πατεντάρεις τον ήλιο? Αλλά κύριε Μητσοτάκη, η τοποθέτησή σας σήμερα φανερώνει την αιμονή που σας διακατέχει σε κάθε δημόσιο αγαθό. Και ξέρετε, αυτό είναι μια τροχοπέδη για τη συλλογική προσπάθεια των κοινωνιών μας να βάλουν ένα τέλος στον εφιάλτη της πανδημίας. Και δυστυχώς, ξέρετε, όταν τα δημόσια αγαθά τα οποία κρίνουν τελικά τη ζωή γίνονται αντικείμενο εμπορικής διαπραγμάτευσης, καταλήγουμε σε περιπτώσεις όπως αυτή της Γερμανίας. Δεν αναφερθήκατε. Όπως αυτή της Γερμανίας, η οποία έσπευσε να αγοράσει για δικό της λογαριασμό, έξω από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, 30 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις εμβολίου από όσες προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι καθόλου οπαδός αυτής της πρακτικής. Καθόλου οπαδός ενός εμβολιαστικού εθνικισμού. Όμως δεν μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και μη σπέβδετε να μας κατηγορήσετε για πράγματα τα οποία, εξ όσων δείχνουν οι νομοθετικές σας παρεμβάσεις, και εσείς οι ίδιοι έχετε αναγνωρίσει ως ενδεχόμενο. Διότι εσείς που πριν από λίγο από αυτό εδώ το βήμα καυτηριάζατε τη λογική των διμερών συμφωνιών, χωρίς να καθυστερήσετε την πρακτική της Γερμανίας, στις 23 του Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, με τροπολογία σας εδώ στη Βουλή, ήρθατε 23 Δεκεμβρίου 2020 να διασφαλίσετε τη δυνατότητα απευθείας προμήθειας κατά τη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης με παραγωγό φαρμακευτική εταιρεία του Υπουργείου Υγείας εν ώψη της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Επιλέξει στην τροπολογία σας λέει ότι το Υπουργείο Υγείας δύναται να προμηθεύεται τα εμβόλια είτε μέσω του ενιαίου μηχανισμού στήριξης είτε με απευθείας προμήθεια μετά τη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης με παραγωγό φαρμακευτική εταιρεία. Εσείς τα ψηφίσατε αυτά. Και έρχεστε σε αντιφάσεις διαρκώς, ακόμα και με αυτά που ψηφίζετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν μεγάλο και είναι μεγάλο το εύρος της συζήτησης που σήμερα διεξάγουμε. Και γνωρίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αποτελεί και η συζήτηση που αφορά την πορεία της οικονομίας.
αν κάποια στιγμή με το καλό σταματήσει να είναι κυρίαρχο η αγωνία και η ανασφάλεια για το αν θα ζήσουμε, θα είναι κυρίαρχη η αγωνία και η ανασφάλεια για το πώς θα ζήσουμε. Κατανοώ όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι έχω ήδη μιλήσει αρκετό χρόνο στην πρωτομιλία μου, οπότε επιφυλάσσομαι να αναφερθώ στα ζητήματα αυτά αναλυτικά κατά την δυνατότητα της δευτερομιλίας την οποία θα έχω. Κατεβαίνω από αυτό το βήμα λέγοντας, είναι κρίσιμο τις επόμενες ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες να δουλέψουμε για να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Να δουλέψουμε για να υπάρξει ένα αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Είναι όμως κρίσιμο για να συμβεί αυτό να αφήσετε την αλαζονία, να αφήσετε τη λογική του αλάθητου και να δείτε κατάματα την πραγματικότητα. Εμείς έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάτε. Και αυτή η τραγωδία στην οποία έχουμε οδηγηθεί οφείλεται ένα μέρος εξαιτίας των ιδεολειπτικών σας αιμονών, των ιδεολογικών αιμονών και ένα μέρος εξαιτίας της ανικανότητας που επιδεικνύει το επιτελικό σας κράτος. Προτάσουμε όμως τούτη την ώρα ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και αν με καυστικό λόγο καυτηριάζουμε αυτή σας τη στάση, είναι, κύριε Μητσοτάκη, προκειμένου να αλλάξετε στρατηγική. Όσο κρατάει η πανδημία, είναι προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα συμπεράσματά μας όμως για την ανάγκη μιας άλλης κυβέρνησης προοδευτικής που θα μπορέσει να δώσει πνοή στην ελληνική κοινωνία, που θα μπορέσει να δώσει προοπτική για ένα ισχυρό και ανθρώπινο κράτος, για μια κοινωνία αλληλεγγύης που θα μας βγάλει από αυτή την κρίση, είναι δεδομένα και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Σειρά έχει τώρα η κυρία Φωτεινή Γεννηματά, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Κίνημα Αλλαγής.